Πραγματοποιήθηκε συνάντηση σήμερα με τον διοικητή του νοσοκομείου εδώ πέρα, το Πιστοκρατικό Νικαίας, μαζί με εκπροσώπους του σωματείου των εργαζομένων εδώ πέρα. Πραγματοποιήθηκε παρέμβαση και με την αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, βάζοντας τα ζητήματα τα οποία αναδεικνύονται σχετικά με το γεγονός ότι στην τελευταία εφημερία του νοσοκομείου υπήρχε το ζήτημα όπου οι ασθενείς ήταν σε ράτσα και σε φορεία για την νοσηλεία τους. Και όχι μόνο σχετικά με τις καταγγελίες και αυτά, αλλά ζητήσαμε και τι πρόληψη υπάρχει για το επόμενο διάστημα, για την επόμενη εφημερία η οποία θα υπάρχει στο νοσοκομείο, η οποία θα γίνει την Πέμπτη μεθαύριο. Οι απαντήσεις οι οποίες λάβαμε ήταν ότι δυστυχώς δεν μπορεί να υπάρχει κάποιο σχεδιασμός. Οι αποφάσεις, όπως γνωρίζουμε και εμείς και εργαζόμενοι και όλος ο λαός της περιοχής και της χώρας, είναι πολιτικές επιλογές οι οποίες παραβάζουν παζάρι τις ζωές του λαού. Το ζήτημα λοιπόν που βάλαμε εμείς είναι ότι πρέπει εδώ πέρα να υπάρχουν άμεσα επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας, να υπάρχουν προσλήψεις γιατρών και νοσοκομιακών με σκοπό να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν και για ασθενείς COVID αλλά και για ασθενείς που δεν νοσούν από COVID, οι οποίοι αυτή τη στιγμή όλα αυτά υπολειτουργούν. Και όλα αυτά βέβαια, η απάντηση η οποία πήραμε είναι ότι είναι ζήτημα της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας, η οποία βέβαια είναι ξεκάθαρη σε όλους μας πλέον και αυτής και της προηγούμενης κυβέρνησης, ότι όλα τα λειτουργεί με βάση το σκεπτικό του κόστου ωφέλους, δηλαδή παζαρεύει την υγεία των εργαζομένων, του λαού, των νέων. Λοιπόν. Και εδώ πέρα λοιπόν μπαίνει ζήτημα, κατά τη γνώμη μας, πως όλο αυτό το ζήτημα θα αποτελέσει αντικείμενο πάλης των εργαζομένων πρώτα απ' όλα στο σύστημα υγείας και του λαού γενικότερα, για να μπορέσουμε να μην ζούμε αυτές τις εξευτελιστικές, θα το πω έτσι, καταστάσεις. Ουσιαστικά αυτό που μας απάντησε ο διοικητής σε όλα τα ζητήματα που βάλαμε ήταν μια ομολογία ότι θα συνεχιστεί η ίδια απαράδεκτη κατάσταση και το επόμενο διάστημα, ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη να γίνουν προσλήψεις προσωπικού, ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη να ανοίξει το νοσοκομείο Δυτικής Αττικής, που είναι κλειστό εδώ και χρόνια και που το ανοίγουν περιστασιακά για να εξυπηρετήσει ασθενείς με COVID, και αν σε περίπτωση που ανοίξει θα γίνει μόνο με μετακινήσεις από τα γύρω νοσοκομεία, και ότι δεν υπάρχει καμία διαφορετική πρόβλεψη από αυτή που ξέρουμε σχετικά με τις κλίνες του ιδιωτικού τομέα. Ούτε δηλαδή να υπάρξει συνολική πλήρης επίταξη όπως ζητάμε εμείς σαν εφόρων, ότι θα είναι συγκεκριμένα κρεβάτια που θα δίνουν το σταγονόμετρο και με συγκεκριμένες προϋποθέσεις που βάζει ο ίδιος ο ιδιωτικός τομέας. Οπότε εμείς αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή σαν προοπτική είναι μόνο να συνεχίσει η πίεση εκ μέρους των σωματείων, εκ μέρους και των υγειονομικών και όλου του κινήματος, και ξεκινώντας από την κινητοποίηση της Πέμπτης.